Στην Αθήνα, εμείς παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού πως θα εξαιρεθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία από την εχώρηση στο υπερταμείο, το δημόσιο φέρεται να προσπαθεί να μπλοκάρει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την οριστική εξαίρεσή τους. Με αυτή την παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το υπερταμείο ζητά να μην αλλάξει ο κατάλογος των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων που θα μεταβιβαστούν εκεί. Μας δείχνουν ότι αυτοί όντως επιμένουν και θέλουν τα μνημεία αυτά. Το 2329, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε, όταν αποκαλύφθηκε πως ανάμεσα στα 10.119 ακίνητα που θα περνούσαν στο υπερταμείο ήταν και αρχαιολογικοί χώροι, το Υπουργείο Πολιτισμού διαβεβαίωνε ότι όλα τα ακίνητα του αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος θα εξαιρούνταν από τη μεταβίβαση. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος Κνουσού, τα ενετικά τείχη Ηρακλείου, η Σπιναλόγκα, ακόμα και ο Λευκός Πύργος, τα Βυζαντινά τείχη Θεσσαλονίκης, αλλά και ο αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, ο προϊστορικός σκισμός στο ακροτήρι της Θήρας και το παλαιό και νέο φρούριο Κέρκυρας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των αρχαιολόγων, βρίσκονται ακόμα στον αέρα, ειδικά μετά την τελευταία εξέλιξη. Τον τελικό λόγο πάντως θα έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 22 Ιανουαρίου. Όταν και θα εκδικαστεί η αίτηση ακύρωσης της επίμαχης απόφασης που κατέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων μαζί με τους Δημάρχους Πατραίων και Σπάρτης.